Υπάρχουν περίοδοι που μου αρέσει να ασχολούμαι με κάποιο σπορ και να, όπως λες, ας πούμε, στο παρελθόν. Τι πολεμικές τέχνες έχεις κάνει? Κάποια στιγμή είχα γνωρίσει έναν. Είχε γίνει ένα σεμινάριο για ηθοποιούς από έναν δάσκαλο του Aikido. Το Aikido είναι μια ιαπωνική πολεμική τέχνη, αμυντική. Δηλαδή είναι όλη τεχνική στο πώς να αμυνθείς και στο πώς να μετατρέψεις τη δύναμη και τον όγκο ενδεχομένως του αντιπάλου προς όφελός σου. Ο λόγος, εν πάση περιπτώσει, που αυτό το σεμινάριο απευθυνόταν στους ηθοποιούς, πολλές δραματικές σχολές του εξωτερικού έχουν εντάξει αυτή την πολεμική τέχνη στο πρόγραμμά τους, γιατί έχει να κάνει με στοιχεία τα οποία χρειάζονται πάρα πολύ σε έναν ηθοποιό επί σκηνής, που έχουν να κάνουν με την εγρήγορση, με τη συγκέντρωση, με την κατανόηση του χώρου, των ανθρώπων που υπάρχουν πάνω στη σκηνή κτλ. Φαντάζομαι ότι όχι μόνο το Aikido. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, ένας ηθοποιός δεν είναι απαραίτητο να έχει κάνει Aikido για να. Όχι, απλά φυσικά, τον βοηθάει. Ναι, ναι, φυσικά. Είναι μια πολύ ευγενική πολεμική τέχνη, να το πω έτσι. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δημοφιλής στις γυναίκες. Δεν έχει δηλαδή τη βιαιότητα ή την. Ξέρεις, αυτό το. Την οργή ενδεχομένως που εκτονώνουν άλλες πολεμικές τέχνες ή άλλα σπορ, ξέρω, τον box και αυτά κτλ. Να σου πω, είσαι πλακατζής. Πολύ, θα έλεγα. Είσαι δηλαδή το πειραχτήρι της παρέας. Ναι, καμιά φορά, ναι. Μου δημιουργείς αυτή την. Χωρίς να σε ξέρω. Ναι. Δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ εκτός. Ναι, δεν έχει τύχει, όχι, δεν νομίζω. Αυτή την εικόνα έτσι έχω σχηματίσει για σένα. Ότι πρέπει να είσαι πειραχτήρι. Κοίταξε, μ' αρέσει να υπάρχει. Να κάνεις πλάκες, ναι. Φάρσες. Μ' αρέσει να υπάρχει το χιούμορ στην παρέα. Και πιστεύω ότι το χιούμορ είναι πολύ σημαντικό πράγμα για τη ζωή μας. Ξέρεις, όταν τα πράγματα παίρνεις και πολύ στα σοβαρά, δεν μπορείς να βγάλεις και καλά συμπεράσματα. Θα μπορούσες να είσαι με μια γυναίκα που είναι πολύ όμορφη, που είναι πολύ καλό κορίτσι, αλλά που ταιριάζεται σε πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά δεν έχει χιούμορ. Όχι, δεν θα μπορούσα. Όχι. Συμφωνώ. Δύσκολο πράγμα. Δεν βγαίνει η ζωή έτσι. Ναι, ναι.